Μιλάμε για μια αναβίωση των διαδικασιών τις οποίες είχαμε παρακολουθήσει εκεί στο γύρο 2012. Ξαφνικά έχουμε ομάδες οι οποίες όχι μόνο δραστηριοποιούνται αλλά και προσιλητίζουν, γιατί μπαίνουν μέσα σε σχολιά, δημιουργούν ομάδες κρούσης. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Δελή, και σιγά σιγά θα βάλουμε και τους υπόλοιπους στην κουβέντα. Ναι, κύριε Παπαδάκη. Καταρχήν είχαμε χθες μια νέα επίθεση μεσημέρι Κυριακής σε μια πλατεία γεμάτη κόσμο στην Άνω Ηλιούπολη, στην πλατεία Ελευθερίας, γεμάτη από μικρά παιδιά που παίζουν, με κάποια μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να μοιράζουν την ανακοίνωση κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής για τη συμπόρευση με το κόμμα, και ξαφνικά μια ομάδα 10, 15, 20 ατόμων με αλυσίδες, με τέιζερ, με λωστούς, να επιτίθενται απρόκλητα ενάντια στα μέλη του κόμματος. Πρόκειται αναφεσβήτητα για μια δολοφονική, για μια εγκληματική επίθεση από μια από τις ναζιστικές συμμορίες, οι οποίες περιδιαβαίνουν, σουλατσάρουν όλες αυτές τις μέρες στη Δυτική Θεσσαλονίκη και προκαλούν τα γεγονότα που παρακολουθούμε. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι μετά τον αρχικό ευνηδιασμό αντέδρασαν μαζικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και οι θαμώνες της πλατείας και υποχρέωσαν αυτούς τους επιτιθέμενους, τους εγκληματίες, να τραπούν σε φυγή. Αλλά ωστόσο το γεγονός δημιουργεί προβληματισμό. Δημιουργεί προβληματισμό βεβαίως και για τις αιτίες αυτού του φαινομένου και για το σκοπό αυτών των επιθέσεων, που είναι καθαρά η τρομοκράτηση του λαού να σταματήσει να παλεύει, να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Γιατί αυτό κάνουν οι κομμουνιστές, αυτό κάνει το ΚΚΕ. Δίνει το σύνθημα στο λαό να σηκώσει το ανάστημά του για να μην δεχτεί όλα όσα του ετοιμάζουν για τη ζωή του και του μαυρίζουν τη ζωή, τη δική του και των παιδιών του. Αυτόν ακριβώς τον αγώνα χτυπούν αυτές οι ναζιστικές συμμορίες, κύριε Παπαδάκη. Και βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, έχουν και πλάτες μια ανεξήγητη ανοχή από κρατικές υπηρεσίες. Είναι γνωστά, τα βλέπουμε και μέσα στα σχολεία να κυκλοφορούν και έξω στις πλατείες. Όταν λέτε ανοχή, συνεχώς, κύριε Δελή, θα ήθελα να γίνετε σαφής για να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης. Όταν λέτε ότι έχουν πλάτες από την αστυνομία, έχουν πλάτες από την κυβέρνηση, έχουν πλάτες από πυρήνες που μπορεί να υπάρχουν στον εκπαιδευτικό χώρο, οι οποίοι τους κάνουν πλάτες, ή από πυρήνες μέσα στην ελληνική αστυνομία που τους κάνουν πλάτες. Είναι πολιτική της κυβέρνησης να μην αντιμετωπίζει το θέμα. Θέτω έτσι ευθέως τα ερωτήματα για να γίνει και ανάλογη κουβέντα. Και πολύ καλά κάνετε. Καταρχήν, οι ευθύνες της κυβέρνησης, κύριε Παπαδάκη, είναι αναμφισβήτητες. Καταρχήν, οι πολιτικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί σε ένα σχολείο όπως ήταν το ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, το οποίο απέχει ούτε 100 μέτρα από τη διεύθυνση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, να οργανώνονται εκεί πέρα μέσα σε ένα σχολείο, να γίνεται ορμητήριο κυριολεκτικά φωλιά ναζιστικών εγκληματικών στοιχείων και συμμοριών, και να επιτίθενται ενάντια σε όποιους πάνε έξω από το σχολείο για να μοιράσουν μια ανακοίνωση. Διότι αυτό έγινε. Όταν οι διευθύνσεις των σχολείων δείχνουν μια ανεξήγητη ανοχή απέναντι σε όλα αυτά, ή όταν η αστυνομία αντί να κοιτάξει πώς θα περιορίσει αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, πετούσε χημικά στον κόσμο που διαδήλωνε. Νομίζουμε ότι και όλες αυτές τις μέρες, πέρα από τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών, αλλά και άλλων παραγόντων για τις περιβόητες ίσες αποστάσεις, αν είναι δυνατόν να εξομοιώνεται το ματωμένο μαχαίρι του φασίστα, γιατί αυτό γίνεται, κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορεί να εξομοιωθεί το ματωμένο μαχαίρι του φασίστα με μια προκήρυξη που μοιράζει ένας νέος άνθρωπος στη γειτονιά, σε μια πλατεία ή έξω από ένα σχολείο. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό αυτό, και έχουν ευθύνη όσοι κάνουν τέτοιες προσεγγίσεις στα ζητήματα γύρω από το φασισμό. Κύριε Δελή, θα μας διευκολύνετε. Γιατί δίνουν αέρα και τελικά οπλίζουν το χέρι. Μια πρώτη αντίδραση από τον κύριο Παπαδημητρή. Λέω στον κύριο Δελή ότι το ΚΚ έχει τον τρόπο του να πει, παιδιά, ήρεμα, ας αφήσουμε την αστυνομία κάνει τη δουλειά, να τους μαζέψει,
Και δεν θα πάμε τώρα να κάνουμε διαδήλωση, αντιδιαδήλωση και εμποδίσαμε συγκρούσεις. Μήπως, κύριε Παπαδημητρίου, εμποδίσαμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μα μέχρι που... Μπροστά στα μάτια τους γίνονται αυτά. Μπροστά στα μάτια της και με την ανοχή της πολλές φορές γίνονται αυτά. Και αυτό είναι το περίεργο. Αυτό καταγγέλουμε και το καταγγέλουμε λοιπόν, μέρες. Για να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι θα κάνετε πλάτες. Κύριε Δελή, σας το λέω ευθέως, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Αν συνεχίζετε έτσι, θα κάνετε πλάτες στα εξτρεμιστικά στοιχεία. Ακριβώς κάνετε αυτό το οποίο είπα πριν. Τηρείτε τις ίσες αποστάσεις και εσείς. Όχι, έχουμε ένα μέτωπο για τη βία, δεν έχουμε δύο μέτωπα. Για να βάλουμε και τους υπόλοιπους στην κουβέντα. Είναι απαράδεκτο να το ξέρετε. Και όχι μόνο εσείς, και όλοι όσοι το κάνουν. Για να βάλουμε και τους υπόλοιπους. Έχουμε μάλιστα και δημόσιο λόγο. Για να βάλουμε και τους υπόλοιπους. Γιατί εσείς τελικά ενθαρρύνετε όλες αυτές τις συμμορίες. Για να βάλουμε και τους υπόλοιπους στην κουβέντα. Κύριε Δελή, δύο κουβέντες όπως είπατε. Για την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων. Ο λαός που αγωνίζεται, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι άκρο. Ο λαός που αγωνίζεται και έχει μπροστάρει τους κομμουνιστές είναι η ελπίδα για το αύριο. Οι εγκληματίες, οι ναζιστές, οι φασίστες δεν είναι άκρο. Η ιδεολογία του φασισμού και του ναζισμού είναι έγκλημα από μόνο του. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Και αυτό δεν μπορεί να σταθεί στη χώρα μας, σε μια χώρα που είχε ένα δίστομο, που είχε ένα χορτιάτι. Δεν μπορεί αυτή η εγκληματική ιδεολογία να περιδιαβαίνει μέσα στα σχολεία και να χύνει το δηλητήριό της στο μυαλό της νεολαίας. Σε ό,τι μας αφορά... Να δηλώσουμε ότι ως ΚΚΕ βεβαίως και δεν πρόκειται να περιστήλουμε τη δράση μας. Βεβαίως και θα ενταθεί αντίστοιχα με την κυβερνητική πολιτική που εντείνεται. Δεν θα σταματήσει ο λαός να αγωνίζεται και αυτό έχει αποδειχτεί ιστορικά. Κύριε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.